Σαλούθ! Καλά μου παιδάκια, τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω όλα καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο δεύτερο επεισόδιο. Κανονικά ήταν να συμπεριλάβω άλλο δίδυμο σε αυτό το επεισόδιο, αλλά τα πλάνα μου άλλαξαν γιατί συνειδητοποίησα ένα τραγικό λάθος που έκανα στο πρώτο επεισόδιο. Και ποιο είναι αυτό? Έκανα review το Lex, το τίποτα στον κόσμο, μίλησα για Lex, μέχρι και άσαρκο ανέφερα για διάφορους λόγους, ανέφερα τα παιδιά που παίζουν μέσα για το σκηνοθέτη και ξέχασα να αναφέρω τον αρχιτέκτονα του κομματιού ή τον παραγωγό, τον πολύ καλό και αγαπημένο Dove2G, ο οποίος είναι παραγωγάρας μαγκές, αρέσει πάρα πολύ και λόγω αυτού νιώθω το χρέος να κάνω το επόμενο αφιέρωμα σε αυτόν και στον MC που έχει, που χώνησε ένα από τα beat του, εννοείται. Και λοιπόν σήμερα θα ασχοληθούμε με Dove2G και το session που έκανε και συγκεκριμένα με τον Bloody Hawk και το Toronto. Και οι δύο νομίζω είναι, πιστεύω είναι πολύ δυνατοί χαρακτήρες στο χώρο του hip hop, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε έτσι ένα σύντομο intro μερικά δευτερόλεπτα, καθώς παραμονεύει ο αλγόριθμος του YouTube, μη μας πιάσει, να προσέχουμε και τα νότα μας, έχουμε και αυτά τώρα. Λοιπόν, για να δούμε. Okay. Μινιμαλιστικός όπως πάντα, ακριβώς και όπως και ο Lex που περιέγραψα στο προηγούμενο βίντεο, και αυτό και ταιριάξαν αυτοί οι δύο πολύ καλά. Συνηθίζει, από ό,τι προσέχω στις παραγωγές του, συνηθίζει πολύ να βάζει πιάνο. Αυτός ο παραγωγός πιστεύω θα έκανε τρομερή καριέρα και στη Γαλλία. Οι Γάλλοι γουστάρουν πολύ το στοιχείο του πιάνου μέσα στις μουσικές τους. Όσοι δεν ξέρετε, απλά τσεκάρετε γαλλικό hip hop, γαλλική φάση και θα καταλάβετε τι εννοώ. Downscale φάση με την κλίμακα που παίζει, ξεκινάει πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, οι νότες, οι κλίμακες που χρησιμοποιεί, που είναι, που τονώνει πολύ το tense, πολύ ας πούμε σε κρατάει σε αγωνία να δεις τι θα ακολουθείς, είναι λες και βλέπεις thriller και κάτι έρχεται. Ταρκίλα πάλι που τον διακατέχει αυτόν τον παραγωγό σε πολλές παραγωγές του και το γουστάρω προσωπικά πολύ γιατί είμαι και εγώ σαν χαρακτήρας πολύ dark και τα ακούσματά μου είναι κατά πολύ ανάλογα με αυτό το ύφος. Και ξεκινάει και ο Bloody, για να δούμε έτσι. Κρατάει λίγο, πάλι καλά να λες γιατί κρατάει λίγο. Χαμογελάνε αλλά θέλουνε να φύγω. Κι είναι χειμώνας άρα προσοχή στο λύκο. Λοιπόν, καταρχάς θα σημειώσω Bloody, αυτή η κίνηση με τα χέρια, το μετρονόμο, δεν ξέρω που το χρησιμοποιείς. Τρυπάρεις πολύ ρε φίλε και σε βοηθάει, το γουστάρω τρελά. Είσαι αστέρι ρε φίλε. Λοιπόν, να πω κάτι για Bloody. Πριν 2 ή 3 χρόνια ένα ξαδερφάκι μου, ο Τζέμο, shout out Τζέμο, και στο Psycho INC, μου λέει ρε φίλε έχεις ακούσει ένα παιδί με το όνομα Bloody Hawk? Λέω όχι ρε φίλε, δεν έχω ιδέα. Και μου βάζει, δεν θυμάμαι τώρα ποιο κομμάτι, και οφείλω να ομολογήσω ότι την πρώτη φορά ξύνησα, δεν μ' άρεσε λίγο ο τόνος της φωνής του, λέω τσιρίζει πολύ, σκούζει πολύ, ξύνησα να πω. Αλλά όταν τον έψαξα περισσότερο, γιατί ποτέ δεν κρίνω έναν άνθρωπο από ένα κομμάτι, από ένα verse, από ένα οτιδήποτε, τον ψάχνω παρετέρω, και επειδή το πρότεινε και ένας άνθρωπος τον οποίο τον εκτιμώ ιδιαίτερα, λέω κάτσα να τον ψάξω περισσότερο, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να του έχει τέτοια συμπάθεια, ο Τζέμο ας πούμε, και να είναι ας πούμε άσχετος, δεν ξέρω. Και τον έψαξα περισσότερο και μετά νιώσα πικρά που ξύνησα την πρώτη φορά. Χαίρομαι γι' αυτό γιατί αποδείχθηκε καλλιτεχνάρας ο Bloody. Και λοιπόν για να αναλύσουμε τέλος πάντων παρετέρω, το πρώτο hook εκεί που χούκαρε το αυτί μου καθώς άκουγα αυτό εδώ το κομμάτι ήταν αυτό εδώ το σημείο, για να δούμε τώρα να το κάνουμε ένα breakdown την όλη φάση, για να δούμε που λέει ο Bloody. Μας πασά μου, όταν περάσει μόδα πες το μου πασά μου, θα κατεβάσει από το πατάρι τα φαρτιά μου. Λοιπόν, καταρχάς έχει όλο το κομμάτι αυτό το ύφος, το ότι μιλάω σε κάτι που βλέπω μόνο εγώ και εσύ ο ακροατής απλά φαντάζεσαι. Δηλαδή είναι λες και έχει κάτι μπροστά του κάποιον που μόνο ο καλλιτέχνης βλέπει
και απευθύνεται σε αυτό, σε πρώτο πρόσωπο, και εσύ ο ακροατής απλά μένει να φανταστείς. Και αυτή είναι η μαγεία, ας πούμε, στη φάση μας, ότι ο καθένας το κόβει και το ράβει στα μέτρα του και το αντιλαμβάνεται έτσι όπως αυτός πιστεύει. Εδώ τώρα κάνει μια αναφορά για μόδες, για φαρδιά, για τέτοια. Ξέρουμε πολύ ότι η πλειοψηφία καλώς ή κακώς ακολουθάει τη μόδα, αλλά ρε μάγκες, η μόδα είναι μια φωτοβολίδα, ένα πυροτέχνημα, έχει μια εντυπωσιακή λάμψη, αλλά μετά τη λάμψη σβήνει, και αυτό ήτανε. Μέχρι να βγει η επόμενη τάση δεν υπάρχει. Ενώ το style είναι για πάντα, ρε φίλε. Είναι η προσωπικότητα του καθενός, είναι αυτό που εμείς οι ίδιοι φτιάχνουμε. Το style είναι κάτι που κάνει τον άλλον να ακολουθάει το style. Ενώ η μόδα είναι κάτι που είναι follower, δηλαδή όσοι είναι της μόδας απλά ακολουθάνε. Αν έχεις δικό σου style, σε ακολουθάνε. Και αν αυτό το style είναι τόσο δυνατό, ας πούμε, που θα δελεάσει κόσμο και θα γουστάρει μαζί σου. Οπότε ναι ρε φίλε, διαλέγω style πάντα. Και ναι, δεν φόρεσα, και εγώ φοράγα τα φαρδιά μου και ποτέ δεν το έκανα επειδή ήταν μόδα, επειδή με έκφραζε, και ακόμα, όπως είπε και ο Μπλάντι, στο πατάρι μου ακόμα υπάρχουν φαρδιά και ακόμα κατεβάζω που και που και βάζω. Εντάξει, οι δουλειές που κάνω τώρα δεν μπορώ να φοράω ό,τι θέλω, καλώς ή κακώς. Εντάξει, προσαρμόζομαι που και που και εγώ για να επιβιώσω, αλλά okay, όλα καλά. Κάθε φορά που βάζουμε τα φαρδιά τα νιώθουμε και δεν τα βάζουμε απλά για να το βάζουμε. Λοιπόν, και το επόμενο σημείο είναι που λέει ο Bloody, τι λέει, για να δούμε. Δεν κοιμήσου, όσο ψηλά και να με πανταλοκρατήσου, ποτέ δεν είναι αργά για να γαμίσεις τη ζωή σου. Period. Like. Bro, ό,τι και αν κάνουμε, εύχομαι και όλες όλους μας να τα καταφέρουμε. Από τη στιγμή που καταφέρνεις και φτάνεις ψηλά, θέλει τη μεγαλύτερη προσοχή. Δηλαδή, αυτό που λέει, ποτέ δεν είναι αργά να τα γαμίσεις όλα. Και τη ζωή σου εννοείται. Δηλαδή μην καβαλήσεις το καλάμι. Αυτό που σε φτάνει ψηλά είναι η εργατικότητά σου, η υπομονή και η επιμονή σου, και μην ξεχάσεις και την ταπεινοφροσύνη, ρε φίλε. Καλό και το attitude, καλό, αλλά αυτό κράτα το αν θέλεις μεμονωμένα σε project, σε κομμάτια, για να περάσεις ένα μήνυμα που θα αξίζει. Το attitude να το δεχτώ εκεί, αλλά η ταπεινοφροσύνη πιστεύω είναι ένα ήθος για τους ανθρώπους και διδάσκει πολλά για το άτομο που φέρει αυτή την ταπεινοφροσύνη. Δεν θέλω να το παίξω φιλόσοφος, πώς το βλέπω εγώ. Ο καθένας το βλέπει με τον τρόπο του. Λοιπόν, οπότε μην ξεχνάτε να προσέχετε όταν καταφέρνετε κάτι, να παλεύετε να καταφέρνετε το επόμενο βήμα και ακόμα παραπέρα, και να μην την ψωνίζετε, ρε μακές. Γιατί όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, αν και δεν προσέξεις και καβαλήσεις το καλάμι, η πτώση θα σε πονέσει τόσο περισσότερο. Γνώμη μου. Λοιπόν, θα πάμε μετά τι λέει. Α, λέει στα καπάκια, για να δούμε. Έχω 10 μπάλες, φτύνω και τις 10. 10 μουσες, αλλά μόνο μια γυναίκα. 10 μπάλες, αλλά μόνο μια στέκα. Είμαι στο 5 ακόμα, που να δεις το 10. Μου άρεσε αυτό το σημείο το κουπλέ, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό το παιδί δεν γράφει ό,τι γράφει εννοείται στα τυφλά, αλλά όχι μόνο αυτό, καταλαβαίνει τη δομή του στίχου. Έχει φτιάξει μια ολόκληρη μορφολογία, έχει αρχή, μέση και τέλος. Ξεκινάει με ένα θέμα, με έναν παρομοιασμό, να το πω, μια παρομοίαση. Έχω 10 μουσες, 10 πηγές έμπνευσης, αλλά μόνο μια γυναίκα, αλλά μόνο μια θα έχει τη βαρύτητα που πρέπει. Εκλαμβάνω εγώ από αυτό. Καθένας μπορεί να εκλάβει ό,τι θέλει. Παράδειγμα, σε ένα παλιότερο κομμάτι, πάλι λέξη με κανόνα, νομίζω στη μαύρη μουσική, που λέει τόσες καριόλες εκεί έξω, μία τα ερωτευτείς, που λέει. Πώς είναι ότι σου πασάρει, είναι μια αντίθεση που υπάρχει. Έχεις πολλές επιλογές, αλλά στο τέλος μία επιλογή θα κάνει. Έχεις σε πολλές κατευθύνσεις να στραφείς, αλλά μία κατεύθυνση θα ακολουθείς. Οπότε σου βάζει αυτή την αντίθεση, κάποιες φορές αλληγορία, και σε βάζει σε σκέψη. Και μου αρέσει πολύ αυτή η υπόθεση. Και στο τέλος σου λέει: Έχω 10 μπάλες, αλλά μία στέκα. Δηλαδή, αυτό που είπα, έχεις πολλές επιλογές, αλλά θα επιλέξεις ένα. Και θα επιλέξεις με συγκεκριμένη σειρά που εσύ θα καθορίσεις. Και σου λέει μετά, ας πούμε,
Στη μέση είμαι, που να δεις το 10, που να δεις όταν τελειώσω τι θα έχω καταφέρει ακολουθώντας αυτό το πλάνο. Λοιπόν, εμένα μου έβγαλε κάτι τέτοιο, το οποίο γουστάρω με χίλια. Στο καθένα τη βγάζει, είναι προσωπική υπόθεση, είναι κάτι σχετικό και προσωπικά είμαι πολύ περίεργος. Και εγώ, γράφτε από κάτω, μάγκες, εσείς τι πιστεύετε για αυτό το μέρος του στίχου, τι σας βγάζει εσάς και οτιδήποτε άλλο σας κάνει εννοείται εντύπωση από αυτό το session. Να πάμε τώρα στο επόμενο σημείο που κούκαρε πάλι το αυτή, το οποίο ήταν εδώ και λέει: μόλις δουν το χρήμα όλοι κάνουν σβούρα, ποια τιμή και ποιο hip hop και ποια κουλτούρα. Okay, να το αναλύσω τώρα αυτό, χρειάζεται. Ειδικά αυτοί που ζήσαμε την κατακραυγή του hip hop στις αρχές του, που φάγαμε όλη τη λάσπη ας πούμε μέχρι να διαδοθεί η όλη κουλτούρα μας και η κάθε η Σάρα και η Μάρα να αρχίζει να το χουστάρει. Και το γουστάρω και εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Ας γουστάρει και η Σάρα και η Μάρα και ο καθένας, δεν έχω θέμα. Έχουν δει τα μάτια μας και έχουν ακούσει τα αυτιά μας πολλά. Λοιπόν, δεν θα κατονομάσω κανέναν, δεν θα κάνω τη δουλειά ενός hater εννοείται. Αλλά αυτό το fact που λέει, που αναφέρνει ο Hawk, όλοι νιώθουμε, ειδικά οι παλιοί που έχουμε δει λίγο περισσότερα από τους νεότερους. Τα κολοτουμπίδια που έχουν γίνει όταν κάποιοι αγγίξανε την κρεμούλα, όταν πιάσανε την κρεμούλα στα χέρια του. Λοιπόν, δεν θα πλάγιασω περισσότερο. Όσοι είναι να καταλάβουν, το καταλάβανε και ήθελα απλά να υπογραμμίσω αυτό το σημείο που πολύ σωστά έδειξε ο Μπλάντι. Και ναι ρε φίλε, θα πάμε να συνεχίσουμε τώρα στο επόμενο σημείο που είναι το εξής. Με τα μούτρα μου παντού, αυτό είναι το πλάνο του Θεού, αλλά δεν είμαι αυτό το ρόντο. Λοιπόν, βλέπω εγώ τίτλο το Ρόντο και σκέφτομαι δύο πράγματα. Είτε είναι ένας στίχος ξεκάρφωτος, ό,τι να είναι, απλά για να ονομάσουμε το κομμάτι, είτε στηρίζεται σε κάτι που θα το δω μέσα στο κομμάτι και θα εξηγήσει το όλο πράγμα. Λοιπόν, επειδή τον Bloody από την αρχή δεν τον είχα και δεν τον έχω για ένα άτομο να πετάει κουβέντες απλά για να τις πετάει, τον έχω για πιο deep personality, ναι, πιο βαθύς χαρακτήρας. Ήμουν σίγουρος ότι κάτι θα πει που θα βγάλει νόημα και έτσι και έγινε, επαληθεύτηκα. Το λογοπαίγνιο, αυτό το παιχνίδι που κάνει στη μέση του κομματιού, περίπου στη μέση, είναι ότι αν κάνει μια αναφορά στο κομμάτι του Drake, από ό,τι κατάλαβα, το God's Plan, και επειδή ο Drake είναι από Καναδά, το Ρόντο, έκανε αυτό το λογοπαίγνιο και το έθεσε και σαν τίτλο. Οπότε ναι, έχω δει κάτι ανάλογα, MCs που χρησιμοποιούν όχι μόνο από γνωστούς καλλιτέχνες ή γνωστά κομμάτια, από ταινίες, από βιβλία, και μ' αρέσει πολύ αυτή η υπόθεση, γιατί αν δεν ξέρεις, σε βάζει το λούκι να κάτσεις να το ψάξεις ας πούμε. Εντάξει, οκ, okay. Κατανοητό, Blood, οκ, okay. Cool, για να πάμε τώρα στο επόμενο, το οποίο είναι το εξής. Δίνω μεροκάματα στη σχολά στα δισκάδικα με στίχο γαμισέτα. Στο ράφι ανάμεσα από τους Μοπτύπ και την Αλέτα. Λοιπόν, καταρχάς, τι μου βγάζει τώρα εμένα ρε φίλε. Δίνω μεροκάματα στα δισκάδικα με στίχο γαμισέτα. Είναι σαν να κάνει αυτοκριτική στον εαυτό του και να δείχνει μια ταπεινοφροσύνη ότι έχω γάματα στίχο, δεν έχω την άνε, αλλά σου δίνω δουλειά γιατί αυτός ο στίχος πουλάει. Ή ότι γαμισέτα, γαμάτο. Δεν ξέρω, λοιπόν, αυτό μόνο ο ίδιος το ξέρει και μου αρέσει η υπόθεση ότι βάζει τον ακροατή στην υπόθεση να κάτσει να σκεφτεί με δικό του τρόπο και να τον αφήνει να κοπανιέται εκεί, να βγάλει άκρη τι σημαίνει. Λοιπόν, ανάμεσα σε Mobb Deep και την Αρλέτα, είναι λες και του ζητάς να καθορίσει που ανήκει η μουσική του, που κινείται και σου λέει όπου θέλει, ρε φίλε, όπου να είναι. Από Mobb Deep που είναι ένα underground σχήμα μέχρι την Αρλέτα που είναι μια τραγουδίστρια τη δεκαετία του 80-90. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, καθώς απλά ξέρω ότι υπάρχει μια τέτοια τραγουδίστρια στην Ελλάδα και με αυτή την σύγκριση που είναι δύο τελείως διαφορετικά σταθμά μεταξύ τους που δεν ταιριάζουν καθόλου, δηλαδή Mobb Deep, Αρλέτα, που λέει ότι όπου γουστάρω ρε φίλε κινούμε, τα πάντα όλα, ξέρω και εγώ. Μου άρεσε πολύ αυτό το σημείο και cool, ας πούμε, μετά μου άρεσε στο κλείσιμο που συνεχίζει ο Bloody να χώνει ακαπέλα, μου άρεσε πολύ. Έκανε κάτι αναφορές ότι χώνω καλύτερα όταν πεινάω, όταν είμαι πεινασμένος, όταν είμαι σουρωμένος, όταν είμαι στα κάτω μου. Είναι ένα fact
Όσοι γράφετε στίχο, ξέρετε ακριβώς τι εννοεί το παιδί. Ότι όντως όταν είσαι πιεσμένος, όταν είσαι σχεδόν σε απόγνωση ή πας να τρελαθείς, είτε θα κάνεις κάποια ζημιά, κάποια μαλακία χοντρή, είτε στον εαυτό σου, είτε στους άλλους, είτε και ακόμα χειρότερα και τα δύο. Είτε αν είσαι MC, αν είσαι ζωγράφος, θα φτιάξει ένα πίνακα, δεν ξέρω κι εγώ, ό,τι σου βγει, ψυχεδέλεια, δεν ξέρω. Είτε θα πιάσεις το στυλό, το χαρτί και θα αρχίσεις να φτύνεις τις ρήμες που σου βγαίνει εκείνη τη στιγμή. Και εκείνη τη στιγμή είναι ο εγκέφαλος λειτουργεί σε God mode. Είναι λες και νιώθεις, λες και είσαι ο Θεός και το κατέχεις, να πούμε, το σύμπαν όλο. Και αρχίσεις και φτύνεις, τότε είναι σε υπερλειτουργικότητα ο εγκέφαλος και τότε είναι η στιγμή που γράφεις γάματα στίχου, λοιπόν, με την καλή έννοια το γάμα. Νομίζω αυτό εννοεί. Εσείς τι νομίζετε, γράφτε, με περίεργο σχολείο. Και στο τέλος πάλι βγαίνει με το στίχο που λέει. Πιο καλά όταν είμαι λερωμένος, πιο καλά όταν πεινάω και όταν είμαι σουρωμένος. Πιο καλά το γράφω, πιο καλά από ό,τι το λέω. Πιο καλά από ό,τι αναπνέω. Πολλοί κάνουν αυτό που αγαπάνε και, λέει, και λένε ότι καλύτερα και από ό,τι περπατάω και από ό,τι αναπνέω, κάνω αυτό που αγαπώ να κάνω. Εντάξει, κλασική παρομοίαση. Cool. Πιο καλά να πάρω, πιο καλά από ό,τι αναπνέω. Χορεύω στο γαμίδι, ποτέ δεν ζορίζομαι. Έχω τα μάτια μου ανοιχτά, μα δεν ανοίγομαι. Λοιπόν, τα μάτια μας πρέπει να τα έχουμε ανοιχτά και όσο πιο λίγα λέμε, τόσο καλύτερα. Μ' αρέσει να κοιτάω κάποιες έξυπνες εκφράσεις που έχουν αφήσει γνωστές φυσιογνωμίες και θυμάμαι. Κάπου είχα διαβάσει, νομίζω, Γκουρού, Γκάντι, κάτι τέτοιο, μια πολύ γνωστή φυσιογνωμία από Ινδία που είχε γράψει ότι όταν μιλάς επαναλαμβάνεις αυτά που ήδη γνωρίζεις, αλλά όταν ακούς μαθαίνεις κάτι καινούριο. Οπότε, όσο μεγαλύτερη προσοχή έχουμε τι γίνεται και λιγότερο μιλάμε, ας το πούμε και αν είναι να μιλήσουμε με λόγια λακωνικά, λίγα, κοφτά και τα απαραίτητα. Τόσο περισσότερο μαθαίνουμε. Έτσι, παρατήρηση είναι το παν, είναι το κλειδί στα πάντα. Μετά τι λέει. Αυτό και κλείνουμε. Ακόμα δεν έχουμε ιδέα από ραπ και εσείς ιδέα αποφθήρωμε. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει το κλείσιμο. Ακόμη δεν έχουμε ραπ, δεν έχουμε ιδέα από ραπ. Που λέει, δεν λέει ότι δεν έχετε ιδέα από ραπ και εγώ είμαι. Βάζει για τον εαυτό του μέσα κάτι τέτοιο. Ότι δεν έχουμε ακόμα ιδέα από ραπ. Είναι... είναι άπειρα αυτά που το rap μπορεί να μας προσφέρει, να δώσει ακόμα, έχει πολλά ακόμα να δώσει και ακόμα δεν έχουμε καν ιδέα που φτάνει αυτό το πράγμα, που είναι το τέλος, που πιστεύω δεν έχει τέλος. Αλλά εκεί που λέει δεν έχετε ιδέα, δεν έχετε ιδέα, αποφτύρωμαι, που από ό,τι ξέρω είναι η παρέα του, το κρού του, η φάση του και ταυτόχρονα είναι και ένα αντιπροσωπευτικό του χαρακτήρα του, ότι κάνοντας, βλέποντας, ακούγοντας, ζώντας σε αυτό το σύμπαν, σε αυτόν τον κόσμο που ο ίδιος έχει, που ο ίδιος περιβάλλεται, τον έχει φθείρει. Και είναι το αντιπροσωπευτικό του, φαντάζομαι, που βγάζει προς τα έξω. Δεν έχετε ιδέα τι περνάω, τι σταυρό κουβαλάω, το γολγοθά μου και το καθεξής. Δεν έχετε ιδέα τι γίνεται μέσα μου. Αποφθείρομαι, που είναι ο αντικατοπτρισμός μου στο έξω κόσμο. Λοιπόν, εμένα μου βγάζει κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν μακές. Γράφτε από κάτω κι εσείς την οπτική σας γωνία, με ενδιαφέρει πολύ. Και γράφτε αν θέλετε ποιο κομμάτι θα θέλατε να κάνουμε review. Με ενδιαφέρουν οι ιδέες σας. Και να είστε καλά. Στο επόμενο επεισόδιο, συγγνώμη, το τρίτο, σαλούτ! Και να είσαστε πάντα καλά. Το νου.